Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, εν χάρη του Θεού, εισερχόμεθα για άλλη μια χρονιά, στην πλέον καταληκτική περίοδο της εκκλησιαστικής μας και λατρευτικής ζωής. Σ' αυτή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Και είναι όντως ευλογία Θεού ότι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί με τον πλούτο της λατρευτικής μας ζωής, της συνολογίας μας, μας παρέδωσαν οι πατέρες της Εκκλησίας και με όλη την πορεία που μας καλούν να έχουμε, ζούμε όντως κάθε χρόνο, κάθε φορά μέσα στην πορεία της επίγειας ζωής μας, αυτό το μεγαλείο, την πρόσκληση και την πρόκληση ταυτόχρονα, να πορευτούμε για τη μεγάλη συνάντηση με τον Αναστάντα Χριστό. Και κάθε φορά τίθεται εδώ και όλοι μας το ερώτημα. Άρα και είμαστε έτοιμοι αυθεντικά και ουσιαστικά να πορευτούμε, ή απλώς μέσα από το έθνο, μέσα από τη συνήθεια, θα διαλύσουμε κάτι μια περίοδο η οποία έχει ιδιαίτερες ακολουθίες, σηματοδοτείται κυρίως από την νηστεία κάποιων τροφών και όπως θα εισέλθουμε, έτσι και θα εισέλθουμε. Πόσο αποφασισμένοι είμαστε να σφραγίσουμε τη ζωή μας τούτη η περίοδος, τούτη η χρονιά. Γι' αυτό η Εκκλησία μας καλεί κάθε φορά. Γιατί ξέρει πόσο γήινοι είμαστε και πόσο επιρρεπείς στη συνήθεια και μας δίνει άλλη μια ευκαιρία να μπορέσουμε να εμπαθύνουμε, να μπορέσουμε να βιώσουμε αυθεντικά, να φτάσουμε στο τέλος που είναι ο σκοπός για την ένωσή μας με τον αναστημένο Χριστό. Και πολλές φορές συμβαίνει να έχουμε εξοικειωθεί ακόμη και με προτάσεις και εντολές του Χριστού μας, τις οποίες ενώ καλά γνωρίζουμε, νιώθω ότι δύσκολα τις εφαρμόζουμε. Και έτσι επιτρέψτε σε τούτο το εσπερινό, που είναι ο καθοξευτή εσπερινός της συγγνώμης, τούτη την Κυριακή, που και στην Ευαγγελική περικοπή η Εκκλησία με τα λόγια του Κυρίου μας κάλεσε να συγχωρήσουμε, να συγχωρηθούμε, να συγκληρωθούμε. Γιατί πώς δεν μας λέει μπορούμε να χωρηθούμε για τέτοια πορεία. Επιτρέψτε μου να σταθώ σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Σε αυτό που πρέπει να κάνει σε σχέση με αυτούς που είναι απέναντί μας. Μιλάμε για τους αδελφούς μας. Μιλάμε για τους ανθρώπους μας, τους οικείους μας, τους συνεργάτες μας. Το ερώτημα όμως είναι καθοριστικό. Τι γίνεται με τους απέναντί μας. Με αυτούς που ο Κύριος μας κάλεσε να αγαπήσουμε ως εχθρούς μας. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Καθαρός όμως, μοναδικός, τους εχθρούς. Προσωπικά πάντοτε, σε αυτή την εντολή βρίσκομαι μπροστά σε ένα μήνυμα. Έχω εχθρούς. Τι, πώς, τι σημαίνει να αγαπήσω. Ξέρω να αγαπώ αυτό που με αγαπά. Ξέρω να αγαπώ αυτόν που με έχει ανάγκη. Ξέρω να αγαπώ τον οικείο. Ξέρω να αγαπώ τον εχθρό μου. Αυτόν που αντιπαθώ. Αυτόν που νιώθω ότι με αντιπαθεί. Αυτόν που επιλέγει να είναι απέναντί μου. Τι
Τι ζητάει το πνεύμα Χριστός? Είναι εύκολο ή δύσκολο? Πώς το ζητάει? Είναι δυνατόν? Κι όμως, αυτό ζητάει. Και ας θυμηθούμε ότι στην επιμόρφωση ομιλία μας είπε ρητά. Εάν μου προσφέρεις το δώρο σου από το θυσιαστήριο, κακή μνηστής ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου. Άφησε εκεί το δώρο σου, έδωσε του θυσιαστηρίου και είπα και πρώτον διαλάγει του αδελφός σου και τότε λοιπόν πρόσφερε το δώρο σου. Πολύ κατάλληλα. Πας να προσφέρεις, λέει, το δώρο σου, θυσιαστήριο. Και εκείνη την ώρα σκέφτεσαι ότι υπάρχει κάποιος που κάτι έχει μαζί σου. Ας το δώρο. Πήγαινε η διαλάγη. Και μετά το δώρο έχει αξία να το προσφέρεις. Εξάλλου, είμαστε εξοικειωμένοι, βλέπετε, με τις αιτήσεις μέσα στη διαλατρία. Η πιο γνωστή φράση που σε κάθε ακολουθία της Εκκλησίας μας ακούγεται ποια είναι? Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Ποιος θα το ξέρει? Πόσο το νιώθουμε? Πόσο η ειρήνη αυτή για την οποία δεν την προσευχόμαστε να έρθει θεωρείται προϋπόθεση για να συνεχίσουμε. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Πρέπει να έχουμε ειρηνεύσει για να δεηθούμε, για να προσφέρουμε τη ζωντανή αυτή. Εξάλλου, και μέσα στη Θεία Λειτουργία ήταν πολύ χαρακτηριστική η στιγμή που οι χριστιανοί εν ώψη της ομολογίας της πίστεως εκαλούνται να ασπαστούν φιλήματι αγάπης. Αλλιώς δεν μπορούσε να τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Πολλές φορές το εφαρμόζουμε στη Θεία Λειτουργία και τελούμε που φέρει το όνομα του Αγίου Ιακώβου. Στις υποδειγματικές Θείες Λειτουργίες που τελώ για τα παιδιά κυρίως, τους εξηγώ πόσο σημαντική είναι εκείνη η στιγμή που για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη Θεία Λειτουργία πρέπει να νιώσουμε όλοι ότι είμαστε αδελφοί και ότι έχουμε ειρηνεύσει μεταξύ μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, με αφορμή εκεί την ανάλυση που κάνει στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, λέει, το διαβάζω σε μετάφραση, είναι ασφαλώς κομψότερο και πιο εντυπωσιακό να μεταστρέψεις τους εχθρούς σου, να τους κάνεις να σκέφτονται αλλιώς, παρά να τους σκοτώσεις. Ειδικά τότε που ήταν μόνο 12 μαθητές, λέει, και ο κόσμος ήταν γεμάτος τύπος. Πρέπει να τρεπόμαστε λοιπόν, συνεχίζει, που ενεργούμε αντίθετα με το παράδειγμα των Αποστόλων και ορμάμε σαν δίκη στους εχθρούς μας. Όσο είμαστε πρόβατα, η νίκη είναι με το μέρος μας. Αν όμως γινόμαστε νίκη, χάνουμε. Και συνεχίζει ο Χρυσόστομος. Και χάνουμε γιατί η βοήθεια του πειμένα μας μας εγκαταλεί, αφού εκείνος, με κεφαλαία, μονάχα πρόβατα πειμένα. Και πιο κάτω σημειώνω. Τι δικαιολογία έχουμε εμείς που μεταλαμβάνουμε σώμα Χριστού και θεωρούμαστε σαν λύκη? Τι δικαιολογία έχουμε να θεωρούμαστε σαν λιστασμένα λιοντάρια όταν ο Κύριος μας οδηγεί σαν πρόβατα σε οσκοτόπι? Για να μετάσουμε στην ευχαριστία πρέπει να ξεκριθούμε όχι μόνο από τη βία, μα και από την εχθρότητα, ακόμη και την πιο ανεπαίσθητη, γιατί αυτό είναι το μυστήριο της ειρήνης. Ακόμη και από την πιο ανεπαίσθητη. Επέλεξα αυτό το θέμα γιατί ζούμε σε μια παράξενη εποχή. Αν κανείς ρίξει μια ματιά σε όλο το φως του, θα δει ότι πλέον κυριαρχεί η βία, η αντιπαράθεση,
Η πόλωση, όπως λέγεται, τεράστιες εκκρεμότητες από τη μέρα στην άλλη, τα τύπανα του πολέμου χτυπούν σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Οι αμφίβιες σειράξεις διαδέχονται η μία την άλλη, αλλά αν αυτό είναι κάτι που αφορά την οικουμένη και θα μπορούσε κάτι να πει, μα εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, εδώ ξεγελιόμαστε. Ας έρθουμε λίγο πιο κοντά. Τι συμβαίνει και στην περιοχή μας, δεν χρειάζεται να σας το πω. Έχει γίνει πλέον καθημερινότητα και η ένταση μεγαλώνει μέρα με την ημέρα. Τι συμβαίνει πιο κοντά μας. Γι' αυτό το ξέρω και θα πάνω σε μια γνώση πολλές φορές η σχέση μεταξύ μας. Και δυστυχώς, ό,τι και αν ξεφυλίσεις, ό,τι και αν ακούσεις, θα μείνεις η καθημερινότητα μέσα έχει εισχωρήσει η χώρα μου, ο διχασμός σου. Κι αν και αυτό που αν δεν έχει να κάνει μόνο με εμάς, επιτρέψτε μου να σας πω ότι δυστυχώς, εάν μιλήσουμε και για τον δικό μας σπίτι, και εδώ έχουμε πολλά. Και νιώθω πολλές φορές την ανάγκη να ζητήσω από τον Θεό βοήθεια. Γιατί βλέπω ότι πολλές φορές γινόμαστε και οι ίδιοι εμείς, ακόμη και εγώ, θύματα μιας καταστάσεως που μας οδηγεί σε εντάσεις, σε διαχωρισμούς, σε εσωτερικά ελλείμματα. Και ενώ είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε για όλους τους άλλους, να κατατροπώσουμε τους άλλους που δεν χρειαστάει και εμάς, που δεν είναι με εμάς. Είμαστε έτοιμοι πλέον να κρίνουμε τον κόσμο ολόκληρο και ήταν στην κόλαση και το παράδεισο. Μας ξεφέρει το πιο ουσιαστικό. Να απαντήσουμε στο ερώτημα πόσο αγαπά τους εχθρούς μας. Έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο και θα έλεγα με αφορμή αυτό αποφάσισα να μιλήσω. Γραμμένο από έναν άνθρωπο που δεν έχει δει την Ορθόδοξο. Εν τούτης ασπάστηκε την Ορθοδοξία, βοητευμένος από τη λατρεία μας, τη ζωντανή μας προσευχή, τον τρόπο της διατήρησης. Όμως ο ίδιος έδωσε την ανάγκη να γράψει ακριβώς για το πόσο οι χριστιανοί τηρούν τις ζωές του Χριστού με έμφαση στην εντολή να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Και αν θέλει όλο το περιστατικό που θέλω να σας το διηγηθώ και θα πάρω και τα λόγια αυτά που τα διηγείτε, είναι ένας τιμένος σε ένα χωριό εκεί στην Παλαιστίνη που κλείθηκε ένα τιμάνι, ένα μικρό χωριό, ένα χιλόδοτο. Σήμερα λέει στο έργο που έχει εκτελεστεί και που είναι σπουδαίο και με πολλές υποδομές υπάρχει μια προμετωπίδα του αβάβωρου θέατρου της Γάζας. Σε μια περιοχή όπου οι εκτάσεις και οι διαχωρισμοί θρησκείας και εκδότας είναι τεράστιες. Λέει κάποιος πρόεδρος Γάζας. Ο Θεός είναι ο δημιουργός όλων των ανθρώπων. Μόνες τις διαφορές, τα χρώματα, τις φυλές και τις θρησκείες. Προσοχή. Κάθε φορά που πλησιάζεις το πλησίο σου, πλησιάζεις το Θεό. Και πάλι προσοχή. Κάθε φορά που ξεμακραίνεις από το πλησίο σου, ξεμακραίνεις από το Θεό. Πόσες ευκαιρίες δεν βρίσκουμε να ξεμακραίνουμε από το πλησίο μας. Πόσες ευκαιρίες δεν επικαλούμε για να αρνηθούμε τη συνάντηση, να καταργήσουμε το διάλογο, να αρνηθούμε τη μαρτυρία μας. Πονάει η ψυχή μου, γιατί και από ανθρώπους που δεν θα το περίμενε κανείς, που έχουν όλες τις προϋποθέσεις, βλέπεις πολλές φορές να αναπτύσσεται ένας αντιθισμός σε κάθε τι που έχει να κάνει με τη συνδιαλλαγή, με τον διάλογο, με την κατανόηση, με τη συνάντηση. Μα αν δημιουργήσεις αυτή τη γέφυρα, πώς μπορείς να κρατήσεις ζωντανή την ελπίδα. Αυτός που μπορεί
και εκείνος ξεδέψα αυτό. Να νιώσει τι σημαίνει αυτό που ο Χριστός είπε, αγαπά τους εχθρούς ημών. Κι όμως, όταν ο πιστός χριστιανός προσεγγίσει έτσι, ανοίγει τον λόγο διάβολα για να γνωρίσει το άγνωστο τον Χριστό. Περιγράφει λοιπόν αυτός ο Κλημένας την κατάσταση που βρήκε όταν πήγε στην Ενωρία. Όταν οι Ενωρίτες συγκεντρώθηκαν στην Εκκλησία, η διχόνοια που τους μάστιζε αντικατοπτρίστηκε καθαρά στο πώς κάθισαν μέσα στον ναό. Χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες, απομονωμένες μεταξύ τους. Τα πρόσωπα όλων ήταν προσιρά, ενώ στον χώρο που έμενε και ενώ ανάμεσά τους σχηματιζόταν το σημείο του σταυρού. Είχαν χωριστεί στα τέσσερα. Κατά κύριο λόγο, η γη της συμφοράς ήταν η διχόνοια τεσσάρων αδελφών. Ακόμη και ο θάνατος της μάνας τους δεν ήταν αρκετός για να μονιάσουν και να καθίσουν μαζί στο ίδιο τραπέζι. Κυριακή των Μαΐων, πρώτη χρονιά στο χωριό, ο ιερέας. Ο πατήρ Ηλίας παρατηρεί από την ωραία πύλη τα μαρμαρωμένα πρόσωπα. Στην πρώτη σειρά κάθεται ένας αστυνομικός με τη γυναίκα και τα παιδιά του. Και διηγεί το ίδιος. Εγώ τους διάβαζα από την Αγία Γραφή και εκείνοι τελείως αδιάφοροι ίσα που με ανέχονταν. Θυμάμαι. Τέτοια άλλη μέρα και το μόνο που έκανε ήταν να ζεσταίνουν τα στασίλια, τίποτα παραπάνω. Ως που ήρθε η ώρα, ο πατήρ Ηλίας έκανε κάτι τελείως αποστολικό. Μετά την ανάπτωση του Ευαγγελίου, πριν το κήρυγμα κατέβηκε και κλικαπάρωσε με μπουκέτο την πόρτα της Εκκλησίας. Τους κλείδωσε μέσα. Ύστερα γύρισε στην ωραία πύλη και τους είπε: το ότι κάθεστε σε αυτό το κτίριο δεν σας κάνει αυτομάτως και χριστιανούς. Είστε διαιρεμένοι, λογομαχείτε και μισή το ένα στον άλλο. Κουτσοβολέτε και διαδίδετε ψέμα. Η πίστη σας είναι ψεύτη. Αν δεν μπορείτε να αγαπήσετε αυτόν που βλέπετε, τον αδελφό σας, πώς μπορείτε να λέτε ότι αγαπάτε αυτόν που δεν βλέπετε, τον Θεό. Έχετε ατιμάσει το σώμα του Χριστού. Μήνες τώρα προσπαθώ να σας φέρω κοντά. Απέτυχα. Ένας άνθρωπος είναι και τίποτα παραπάνω. Υπάρχει ένα κάποιος που μπορεί να σας φέρει σε γνήσια ενότητα μεταξύ σας. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός έχει τη δύναμη να σας συγχωρήσει. Εγώ σταματώ για να τον αφήσω να σας προσφέρει αυτή τη δύναμη. Αν δεν αντιοσυγχωρεθείτε, θα μείνουμε πληρωμένοι εδώ μέσα. Μπορείτε να το επιθυμείτε, να φαγωθείτε άνετα μεταξύ σας. Η κυρία θα σας την κάνει σαν. Και πόση ώρα έχουμε σε ό,τι γυρωθήκε. Δεν ξέρω. Δεν τόνισα να κοιτάξω το ρολόι μου. Ίσως κάτσε 10 λεπτά, μπορεί και 12, μου φάνηκε σαν να πέρα στα νόμες. Στο τέλος ο αστυνομικός σηκώθηκε από τη θέση του. Κοίταξε το εκκλησίας να έσκυψε το κεφάλι και είπε: συγχωρέστε με, είμαι αρχιερόντος όλων. Τόσο και εγώ μισούσα τα ίδια μου τα δέντρα. Τόσο πολύ που ήθελα να τα σκοτώσω. Εγώ έχω ανάγκη τη συγχώρεση περισσότερο από όλους. Πάτε, μπορείτε να με συγχωρήσετε. Ρώτησε γινόντας προς το μέρος μου. Ο πατήρ Ηλίας τον κάλεσε κοντά και έδωσε τον ασπαστό της ειρήνης. Τώρα πήγαινε να χαιρετήσει τα αδέλφια σου, του είπε ο Παπα Ηλίας. Τα τέσσερα αδέλφια έπαιξαν ορμητικά στη μια πτέρυγα του ναού και πνιγμένα στα δάκρυα συγχώρεσαν το ένα το άλλο. Στη στιγμή οι αγκαλιές και οι μετάνοιες έδιναν και έπαιρναν σε όλο τον ναό. Στήθηκε αληθινό πανηγύρι. Έτσι θυμάται ο Παπα Ηλίας. Αγαπητοί φίλοι, φώναξε, αφού κανείς δεν μπορούσε να τον ακούσει από το εφρόσιτο σταματά. Δεν θα περιμένουμε μια ολόκληρη εβδομάδα για να γιορτάσουμε την Ανάσταση, θα τη γιορτάσουμε από τώρα. Ήμασταν εκεί ο ένας για τον άλλο και τώρα ζωντανέψαμε ξανά. Κι όλοι μαζί άρχισαν να ψέλνουν τον Χριστό Ανέστη, Κυριακή τον Παΐο. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατο να αναπτύσσεις. Ο πατήρ Ηλίας ξεκλείδωσε την πόρτα και το εκκλησίασμα ξεκλείθηκε στους δρόμους του χωριού. Μέχρι ακράτο απόγευμα κοιμάται το χωριό ήταν
Επίτευαν του ανθρώπου στον δρόμο να πηγαίνουν από νόη και από εκεί, από πόρτα σε πόρτα, ζητώντα συγχώρεση για κάποια αδικία του παρελθόντος. Ούτε ένα δεν πρέπει να αρνηθεί τη συγχώρεση. Αναστήθηκε όλο το φορτίο. Όλα τα κατοπινά καλά που δεν είχαμε, εκεί να ριζώσει. Σε εκείνη την Κυριακή των Παΐων. Αλλά πώς. Αυτό είναι ένα όμορφο παράδειγμα. Εμείς όμως. Έτσι λοιπόν ο συγγραφέας προτείνει κάποια βήματα. Γιατί το να λες όμορφα λόγια και να διηγήσει ιστορίες είναι καλό. Αλλά εμείς είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην πράξη. Αν πείτε, χωρισμένο φορείο είμαστε. Όχι, δεν λέω ότι είμαστε κάτι τέτοιο. Αλλά μην βιαστούμε να πούμε με άλλες κουβέντες. Ο καθένας μας θα μετρήσει πλέον τον εαυτό του μέσα. Και ας αναρωτηθούμε. Τι είναι ο άνθρωπος για μας. Σε αυτό το βήμα όμως, και σε αυτό θα δίνουμε απόψε, είναι η προσευχή. Ναι, ναι, η προσευχή. Εγώ δεν λέω εμείς. Αγαπάτε τους ευχούς ημών και προσεύχεστε υπέρ των διωκόντων ημάς. Ο Κύριος το πήγε. Και προσεύχεστε υπέρ των διωκόντων ημάς. Η προσευχή είναι το πρώτο αναγκαίο και ουσιαστικό βήμα. Εάν θέλει κανείς να συναντήσει την ανάγκη των ευθρών. Γιατί ακριβώς σημαίνει ότι παραδέχομαι πρώτα-πρώτα πως έχω ευθύνες. Είναι το πρώτο σημαντικό βήμα. Γιατί ξέρετε, για να ξεφύγουμε από αυτή την εντολή, μέσα μας λέει, μα εγώ δεν ευθύνομαι κανένα. Δεν είπε αυτό ο Κύριος. Είπε να διακρίνω και ποιος ευθύνεται εμένα. Γιατί αυτό είναι ίδια μέρα. Και με κάνει εμένα υπεύθυνο για τη στάση του άλλου. Είναι όμως μόνο η στάση του άλλου. Και βέβαια, μην ψάχνετε να δείτε τους μεγάλους συνειδητούς. Η ευθότητα είναι οικείο πράγμα. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο σχολείο, στη γειτονιά, στην ενορία, στο γραφείο των ιερέων. Παντού. Αυτή είναι η αλήθεια. Αντί να παραχθούμε, έχουμε κάνει ένα πρώτο βήμα. Αν είμαστε αρνητικοί σε αυτό, δεν θα χρειαζόταν να συνεχίσουμε. Ακόμη και τα παιδιά που είναι στην εφηβεία, τότε όλο και συμβαίνει να κοιτάξουμε μάτια έντονα, να εκραγούν από πίσω, ακόμη και για τους γονείς τους και οι γονείς αναστατώνονται. Και αυτό είναι ένα σημάδι που διώχνει την αγάπη. Όπου και αν στραφούμε, όπου και αν σταθούμε, θα διακρίνουμε την αντιπαράθεση και την εχθρότητα. Και έτσι υπάρχει μια πρόταση. Εγώ θα την διατυπώσω όπως τη βρίσκω. Μπορεί να φανεί παράξενη, δεν έχουμε συνηθίσει κάτι τέτοιο, αλλά ίσως και χρήσιμη τελικά. Όποιος έχει αδοχή, ας το κάνει. Προτείνει λοιπόν ο συγγραφέας να πάρουμε ένα χαρτί και ένα μολύβι. Και λέει, καθίστε για λίγο και σκεφτείτε ανθρώπους που γνωρίζετε και οι οποίοι σας θυμώνουν ή σας φοβίζουν που τους αντιπαθείτε και τους αποφεύγετε άτομα από την οικογένεια, την γειτονιά, τη δουλειά, την ενορία σας, ο ίδιος το γράφει, που σας πνίγει να τα βλέπετε, που σας έχουν πληγώσει ή πληγώνουν αυτούς που αγαπάτε. Πληγώνουν αυτούς που αγαπάτε. Ανθρώπου που, όπως λένε, είναι σας κλειδί, τρελά κλειδός, για τους οποίους σε τελική ανάλυση θα προτιμούσατε να μην προσεγγίσετε ποτέ. Γράψτε τα ονόματα τους σε ένα χαρτί. Επίσης, σκεφτείτε τους ανθρώπους εκείνους που τα ψηλωμείτε σε ομάδες βάσει μιας καρτέλας. Εμείς έχουμε να γράψουμε τελευταίως. Ταμπέλα εθνική, φιλετική, πολιτική, θρησκευτική,
καθώς και όσους αυτή τη στιγμή βρίσκονται πιθανόν να βρεθούν στο μέλλον στο στόχαστρο από το τοπικό συστημάτων του πολέμου, όλος αυτός που είναι απέναντί μας, σημερινή αδιανή. Σημειώστε, λέει, τα ονόματα που σας έρχονται στο νου, ακόμη κι αν τη λέξη εχθρός σας φαίνεται παρατραβηγμένη, όπως και επίσης και η σχετική ταβέρα σε περίπτωση που δεν έχετε εύκαιρο κάποιο όνομα. Είστε έτοιμοι, το πρώτο σχεδίασμα του κατανόμου σας ολοκληρώθηκε. Λοιπόν, αφού γράψατε τα πρώτα ονόματα, αφού γράψαμε τα πρώτα ονόματα, δεν εξαιρούμε και πάνω από αυτό. Τώρα προσπαθήστε να προσέφεστε για όλους αυτούς σε καθημερινή βάση. Στην πρόθεση. Στην πρόθεση. Έχουμε πολλά ονόματα να κάνουμε εμείς. Ξανακοιτάξτε το κατάλογο και πάτε την κάθε έγγραφή ξεχωριστά. Για τα ονόματα, φέρτε στο νου σας το συγκεκριμένο πρόσωπο, ενώ για τις ταβέρες επιστρατεύστε μια ταιριαστή εικόνα. Δώστε στον εαυτό σας τουλάχιστον από ένα λεπτό κάθε φορά και όσο μπορείτε εξετάστε για κάθε περίπτωση το πώς ξεκίνησε η εκδότητα. Ψάξτε δηλαδή. Θέλει ψάξιμο το πράγμα. Γιατί πολλά έχουμε ξεχάσει. Συλλογιστείτε υπερστατικά οι αιτίες που εξηγούν ή δικαιολογούν τα συναισθήματά σας, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους αυτή η εκδότητα έχει καθορίσει, περιορίσει, βλάψει ή θέσει σε κίνδυνο τόσο την δική σας ζωή όσο και τον αγαπημένο σας προσώπο. Δες πραγματικά τι συμβαίνει. Και κάτι και το επόμενο βήμα. Μια προσπάθεια, και αυτό είναι σημαντικό, να δείτε τα πράγματα από τη δική τους οπτική γωνία. Έλα, λέει, στη θέση τους. Πόσο ξεχνάμε το πράγμα αυτό. Είναι στα αλήθεια η κρίση. Ή αν θέλει μάλλον να πούμε ότι εσείς είστε ευθύνους. Μήπως τα πράγματα είναι κάπου στη μέση. Όπως και να έχετε. Τι ήταν αυτό που κάνατε, δεν ήταν το δώσατε να κάνετε, που να εξηγεί να δικαιολογεί την ευθότητά τους απέναντί σας. Τι έγινε μέχρι σήμερα για να πάω σε αυτή η ευθότητα. Και ας προχωρήσουμε λίγο τώρα σε μια πιο ζώρικη ερώτηση. Είστε χριστιανοί. Ο Χριστός μας έχει πει να προσευχόμαστε για τους εχθρούς μας. Πότε προσευχηθήκατε για κάποιον από τους ανθρώπους που καταλόγουν. Τακτικά, αραιά. Και πού σπάνε, μήπως ποτέ. Πρέπει να απαντήσεις μέσα αυτά τα ερωτήματα. Πότε τον έβαλε στον άλλον στην προσευχή σου. Ψάξτε να βρείτε κοινούς τρόπους ή ακόμη και ευκαιρίες συμφωνίας μεταξύ σας. Επιτρέψατε στον εαυτό σας να αποκτήσει επίγνωση των αξιοθαυμάστων προορισμάτων τα οποία διαθέτουν αυτοί και την κουράδο στην ίστα σας ή προτιμάτε να δείτε μονάχα ό,τι στα δικά σας μάτια είναι κάτω πάνω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όταν νιώσει για κάποιον ένα σφίξιμο, μια αγκύρωση, τουλάχιστον ψάξει να δεις κάτι καλό. Γιατί τα αρνητικά υπάρχουν σίγουρα. Αυτά τα διακρίνουμε αμέσως. Τα νιώθουμε. Τα βλέπουμε. Πόσο αξίζει όμως να ψάξει να δεις το καλό αυτό το άλλο. Και βέβαια, σταθμίστε τις συνέπειες που θα έχει για εσάς και για τους άλλους. Οι συνέπειες της ευθότητας, τραγικές συνέπειες. Απλώς κάντε πως δεν τις βλέπετε. Δεν θέλουμε να ασχοληθούμε παρόλο που προκύπτει. Διχασμοί, διαζύγια, χωρισμοί. Και πολλές φορές την ευθότητα την αντιμετωπίζουν και οι γύρω και οι άλλοι και οι πλησίων. Και αυτό που απλησιάζεται είναι ένα κακό που είναι σαν κακίνωση. Ξεκινάει τους δυο και μετά μεταλαμβαδεύεται. Και το χωριό χωρίζει στα τέσσερα. Τραγικές οι συνέπειες.
όταν κανείς σε σκεφτεί, ίσως αναλογιστεί και την ευθύνη που έχει. Έτσι λοιπόν, ουσιαστικά μας καλεί μέσα στην προσευχή να αλλάξουμε. Η προσευχή που δεν συνοδεύεται από αλλαγή στο φρέσιμό μας δεν μετράει και πολύ. Μέσα σε αυτή την προσευχή θα προκύψει και η σκέψη. Τι κινήσεις κάνουμε, θα κάνουμε, προκειμένου να αλλάξουμε σχέση με αυτούς που είναι στο κατάλογο μας. Μπορούμε να ζητήσουμε τη βοήθεια τρίτων. Ό,τι κάτι θα υπάρχει να κάνετε να πάψει η ευκότητα και γιατί όχι να τραπεί και σε φιλία. Ενθυμούμε μια ιστορία του Αγίου στον πατέρα μου, την έλεγε πολύ συχνά. Είχε πολλά τέτοια παραδείγματα από την θεματική πατρότητα που ασκούσε ως ιερέας. Είχε αντιμετωπίσει μια περίπτωση με συνυφάδες. Γνώριμο. Και είχε προτείνει την προσευχή. Άρα δεν ήταν τα δυο. Την επόμενη φορά ακόμη θέλω να τα πράγματα. Προσευχή σου θέλει ο πατέρα. Μια, δύο, τρεις. Να δεις ότι θα φύγω. Η ευκαιρία. Ήρθε η ευκαιρία. Η συνυπάρχη έσπασε το πόδι της έξω από το σπίτι της. Της άρεσε. Δεν υπήρχε κανείς άλλος παρά μόνο αυτή να τρέξει. Έτσι θέλει ο Θεός μέσα από αυτό το περιστατικό να ξαναβρεθούν. Και έλεγε ο πατέρας του, είπαμε παιδί μου να ψηφίσει, να σπάσει το πόδι της γυναίκα. Αλλά βρεθήκα. Γίνονται θαύματα. Αρκεί όμως αληθινά κανείς να προσευχηθεί και να θέλει να κλείσει το λίγο και να γεφυρωθεί το κάστρο. Φέρνει ένα άλλο παράδειγμα από τον Άγιο Σιλουανό, τον γνωστό μας, τον Αθωνίδη. Ήταν στη Ρωσία, όπως ξέρουμε όλοι. Και τον χαρακτήρισε η ομαδεότητα, είχε ένα σώμα. Πολύ γερό. Ο ίδιος το διηγήθηκε το περιστατικό. Μια μέρα που το χωριό γιόρταζε τον Άγιο Όλυμπο και όλοι οι κάτοικοι μιλούσαν χαρούμενοι έξω από τα σπίτια τους, ο Σιμεών, ο μετέπειτα Σιλουανός. Περπατούσε με ένα φίλο του στο κεντρικό δρόμο μέσα στο Πορτεό. Δύο αδέρφια τσακάρι του συμποδιού έρχονταν από την αλήθεια την κατεύθυνση προς το μέρος. Ο πιο μεγάλος άντρας με τεράστιο ύψος και δύναμη και επιπλέον γνωστός καταλογιός ήταν στα χέρια του. Όταν πλησίαζε άρχισε περιπεκτικά να προσπαθεί να αρπάξει το ακορντεόν με τον Σιμεών, ο οποίος όμως κατόρθωσε να το δώσει στον σύντροφό του. Ο Σιμεών στάθηκε μπροστά στο τραγκάρι και προσπάθησε να τον πείσει να γραφεί στον δρόμο. Αυτός όμως θέλοντας, καθώς φαίνεται να ρίξει την ανωτερότητά του μπροστά σε όλους τους νεαρούς του χωριού και μάλιστα τέτοια μέρα με τα κορίτσια είχαν έξω και παρακολουθούσαν τη σκηνή με γέλια, επιτέθηκε να δει τον Σιμεών. Και λέει ο ίδιος ο γέροντας, στην αρχή σκέφτηκα να υποχωρήσω, αλλά αμέσως φοβήθηκα τις ειρωνίες των πολιτιών και τον χτύπησα στο σπίτι του. Το σώμα του εξακολουθήθηκε μακριά από μένα και έπεσε βαρύ κατάθαμα στη μέση του δρόμου. Από το στόμα του έβγαιναν αφρή και αίμα. Τρομοκρατήθηκαν όλοι. Φοβήθηκα κι εγώ. Σκέφτομαι, το σκότωσα και με έναν κίνδυνο. Στο μεταξύ ο νεότερος αδελφός του τσακάρι κάνει με μεγάλη πέτρα και μου τη ρίχνει. Πρόφθασα να γυρίσω, αλλά η πέτρα δεν βγήκε στη ράχη. Τότε του λέω λοιπόν, τι θέλεις να πάθεις και εσύ το ίδιο. Και όλος εναντίον του, αλλά μου ξέφυγε. Ο τσακάρις έφυγε εξαρτωμένος κάτω στον δρόμο πολύ ώρα. Οι άνθρωποι έτρεξαν τον βοηθή σου, του έδιναν πλοίο νερό, πέρασε περισσότερο από μισή ώρα ώστε να μπορέσει να σηκωθεί και τον οδήγησαν με δυσκολία στο σπίτι. Σχεδόν δύο μήνες έμεινε στο παράδοσο, αλλά ευτυχώς επέζησε. Εγώ, λέει ο Άγιος, έπρεπε να προσέχω παντού. Τη νύχτα η αδελφή του τσακράρι και η φίλη της παραμόνευα, με ρόπαλε και μακρύγε στις σχολείες στον δρόμο. Αλλά ο Θεός με φύλαξε. Έκτοτε, ο Σιλουανός, αισθανόταν σε όλη τη ζωή ότι ελάχιστα μόνο διέφερα από έναν ολοφόνο.
είχε δώσει σε μια φωνική παρόληψη και το τρομερό, το χτύπημα μόνο κατά τύχη δεν επέλεξε από αυτό. Δεν είναι τυχαίο που καθώς τα χρόνια περνούσαν, ανέπτυξε μια ρήξη προς την προσευχή και την μετάνοια. Αφού δεν είναι μοναχός τα γεγονός, μέσα του πάλεψε έντονα και για πολλά χρόνια με το πρόβλημα της βίας και των αιτιών της. Στην πορεία των ετών καλλιέργησε βαθιά την αίσθηση ότι υπάρχει μια διασύνδεση μεταξύ όλων των ανθρώπων, επειδή, γράφει ο ίδιος ο Άγιος, με την αγάπη του Θεού, ο καθένας γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της δικής μας αιώνιας σύμπανσης, αφού ο Υιός του ανθρώπου σήκωσε στους ώμους του όλο το ανθρώπινο γένος. Είναι συγκλονιστικό αυτό, ξέρετε. Εάν είσαι με τον Χριστό, που ήρθε και θυσιάστηκε για όλο τον κόσμο, πώς εσύ μπορείς να είσαι απέναντι σε όλο τον κόσμο? Τρομάζω, επιτρέψτε να το πω, όταν βλέπω ανθρώπους της Εκκλησίας εύκολα να κρίνουν και να κατακρίνουν τους πάντες, γιατί έχουν ένα άλλο χρώμα στο δέρμα τους, μια άλλη καταγωγή, μια άλλη θρησκεία. Τόσο εύκολα. Έτσι θα θεραπευτεί ο άλλος. Θα επιστρέψει. Θα νιώσει τι είμαστε. Μα ίσα ίσα θα πει, αν είναι αυτός ο Θεός, σας ευχαριστώ πολύ για το πάρω. Αφού αρνείστε την ύπαρξή μου, την οντότητά μου ως ανθρώπου, αφού αρνείστε ότι είμαι εγώ δημιούργημα του Θεού σας, πώς θέλετε να πιστέψω σε αυτό που πιστεύετε? Και όμως το κάνω, και έντονα το τελευταίο καιρό, και αναρωτιέμαι γιατί. Ο Χριστός δεν έκανε κάτι τέτοιο. Στη Σαμαρία που είμαστε, το θυμάσαι αυτό. Την ερετικά. Την χειρότερη. Και είπε, τα σπουδαιότερα. Τα σπουδαιότερα. Γιόρταζε σήμερα. Για ιδιαίτερη οικογένειά τη. Σήμερα την μνημονεύσε στο Μινόφλωρο. Εμείς, ούτε καλημέρα δεν έχουμε να πούμε. Ή να μην διαρθούμε. Συγγνώμη που σας το καταθέτω πολύ απλό. Αλλά σκοτεινέψτε πώς εδώ εξηγείται παραπάνω το συγχρούσιμο. Πώς εδώ εξηγείται η στάση του Ιησού Χριστού. Και στο μεγάλο παράδειγμα της αγάπης στον καλό Σαμαρίνια λέτε. Αυτόν την ασώσαμε. Που για αυτούς τους Ιουδαίους ήταν ό,τι χειρότερο. Εμείς σήμερα τι διασώζουμε? Μόνο την αντιπαράθεση, την αντιπαλότητα, τη βία αντιμετώπιση των άλλων. Ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης, επηρεασμένος ίσως και από αυτό το περιστατικό, θα γράψει: το θεμελιώδης κριτήριο της αληθής πίστης και της αληθής συνωνίας με τον Θεό, του εραστή των ψυχών και του ανθρωπίνου γένους, είναι ακριβώς η αγάπη στον άλλον. Κανείς δεν γνώρισε ποτέ τον Θεό χωρίς να αγαπήσει τους εχθρούς του. Κανείς δεν γνώρισε ποτέ τον Θεό χωρίς να αγαπήσει τους εχθρούς του. Και ο Άγιος Ιωάννης μας έγραψε εδώ να περισκήσει. Εάν μισεί και ότι αγαπώ τον Θεό και τον αδελφό αυτού μισεί, ψεύδεις. Έτσι λοιπόν, χωρίς την προσευχή του εχθρούς μας είμαστε ανέτοιμοι να τους αγαπήσουμε. Δεν έχουμε σημείο εκκίνησης. Είναι λοιπόν το πρώτο ουσιαστικό μας βήμα. Η προσευχή μας εξασφαλίζει πρόσβαση στην αγάπη του Θεού. Προς εκείνους που διαφορετικά θα αντιμετωπίσαν μια διαφορία, ενόχληση, φόβο και έπρακτη εχθρότητα. Η προσευχή μας φέρνει ενόπιον του Θεού. Και βέβαια,
είστε πολύ ειλικρινείς σε αυτή την προσευχή. Λέει ο Άγιος Ιωάννης, ο Καρπάθης στην Θεοκρατία. Αν θέλετε πράγματι να ευχαριστήσουμε τον Θεό και να συνάψουμε τη τρισμακάριστη φιλία μαζί του, ας παρουσιάσουμε τον νου μας γυμνός αυτό, χωρίς να στέλνουμε μαζί μας κενά πράγματα, κανένα πράγμα αυτού του αιώνα. Ούτε τέχνη, ούτε νόημα, ούτε τέχνασμα, ούτε δικαιολογία, ακόμη και αν γνωρίζουμε όλη τη σοφία του κόσμου. Μας στέλνει γυμνούς για να δείξουμε τον αληθινό μας εαυτό. Και πώς θα μπορούσε να κάνει μια προσευχή? Ας ακούσουμε ένα παράδειγμα. Θεέ μου, γνωρίζεις ότι τον τάδε δεν τον αντέχομαι τίποτα. Ώρες ώρες εύχομαι να πέθει ή τουλάχιστον να δυσυχούσε. Τουλάχιστον να ήταν μακριά από μένα. Ωστόσο, προσεύχομαι γι' αυτό. Διότι αυτή την εντολή μου έδωσες. Να προσεύχομαι για τους εχθρούς μου. Για να είμαι ειλικρινής προσωπικά, δεν το πολύ θέλω. Αυτό που στα σίγουρα εκτιμώ είναι να είναι μαθητής μου και προσπαθώ να υπακούω στον νόμο σου. Βοήθησε με να τον νόμο όπως τον θέλεις και εσύ. Κάνε να δω στο πρόσωπό σου, στο πρόσωπό του, εσένα. Μακάρι η ζωή μου να είναι τέτοια ώστε και οι δυο να κάνουμε πέρα την εκτότητά μας και συγχωρήσουμε ένα στον άλλο. Μακάρι τουλάχιστον να μην γίνω εμπόδιο για τη σωτηρία σου. Παραδέχομαι ότι μου είναι δύσκολο να σκεφτώ κάτι καλό για αυτόν. Όμως βοήθησέ με να το κάνω. Βοήθησέ με να προσέχουμε γι' αυτόν. Έπειτα, και πιο απλά μόνο. Όπως λέμε εκεί, Ιησού Χριστέ, η Θεού ελέησόν με τον αμαρτωλό, θα μπορούσαμε να πούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, η Θεού ελέησε και το όνομα αυτού που μας εκτέλει και το εκλέγω όπως βεβαίως, θα χρειαστεί υπομονή. Δεν υπάρχουν γρήγορα αποτελέσματα. Ίσως ούτε καν αργά. Μπορεί να προσευχόμαστε χρόνια για ένα πρόσωπο, για ένα σύνολο ανθρώπου και να μην δούμε καμία αλλαγή. Είναι αλήθεια. Στην προσευχή όμως για τον εαυτό μας επέτρεπε τουλάχιστον μια αλλαγή σε εμάς, τους τσίπους, αφού υποδομείται ένας δεσμός έννοιας για τον άλλο. Ακόμη κι αν ο άλλος θα αλλάξει, εμείς θα έχουμε αλλάξει. Και αυτό είναι το δώρο της προσευχής και το δώρο του Θεού σε εμάς. Αδελφοί μου, το ερώτημα είναι ουσιαστικό. Θέλουμε αυτή η περίοδος να σφραγίσει τη ζωή μας. Σήμερα ακούσαμε για ένα πρώτο βήμα. Όταν θα έχω την ευκαιρία να ξαναείμαι μαζί σας, ίσως δοθεί η δυνατότητα να δούμε και τα υπόλοιπα βήματα. Για να μπορούμε να δούμε, ναι, κύριε, τουλάχιστον αγωνίστε να αγαπήσουμε και τους εχθρούς μας. Ετούτοις οι χώρες που θα δώσουν απόψη ένα στον άλλον, ας είναι ουσιαστική, αληθινή, αυθεντική. Και ας επεκταθεί σε όλους, και ας ανοίξουμε την καρδιά μας όλο τον κόσμο. Και ας είναι τούτη η περίοδος της νηστείας, που η καρδιά μας θα σπιρδίσει για όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως. Ας είναι αυτό το δώρο στον Χριστό, ώστε την ημέρα του Πάσχα που θα τον συναντήσουμε να είναι όντως Πάσχα και να έχει σταθεί η μεγάλη μας αναγνωστία αυτόν για αληθινή μας μεταμόρφωση. Αμήν. Ζητώ συγγνώμη και πάω από όλους σας.